μπορώ να το δω, να το παρουσιάσω με πολύ απλό τρόπο. Η διαπραγμάτευση εδώ και 2 μήνες γίνεται περίπου σε 10 θεματικές ενότητες. Από αυτές τις θεματικές ενότητες θεωρώ ότι έχουμε φτάσει όριμο στάδιο να συμφωνήσουμε περίπου 6 με 7 από αυτές τις θεματικές ενότητες. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της συμφωνίας που επιδιώκουμε, δηλαδή οι ενότητες που είναι εφικτό να συμφωνήσουμε και διάμεσα. Αυτό θα γίνει τώρα, αυτό είναι το αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αφήνοντας στην άκρη τα θέματα στα οποία υπάρχει μεγάλη απόσταση, όπως είναι το ασφαλιστικό και τα εργασιακά, και τα οποία θα μεταφερθούν στην συμφωνία του Ιουνίου, η οποία θα έχει πιο καθολικό χαρακτήρα. Άρα αυτή είναι η στρατηγική. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Η εικόνα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση, την αμφισβητώ, διότι και το σημερινή, η εικόνα που έχω εγώ από τη σημερινή συζητήσεις που έγιναν, είναι ότι υπήρξε αναγνώριση ότι πήγαν πολύ κοντά σε μια συμφωνία αναφορικά με τις θεματικές και τις προτάσεις. Εντάξει, για να μην είμαστε γενικόλογοι, να πούμε κάποια πράγματα. Γιατί μιλάτε από την αρχή για έναν έντιμο συμβιβασμό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε στην τελευταία του συνέντευξη. Αυτός ο έντιμος συμβιβασμός περιλαμβάνει και τις κόκκινες γραμμές σας. Γιατί αν δεν είναι κόκκινη γραμμή σας ο έμφυα, γιατί είναι κόκκινη γραμμή το ασφαλιστικό? Ο έμφυα είναι εδώ, παρόν, ζει και βασιλεύει, και όπως ακούσαμε όλοι μας, εάν δεν πετύχουμε τους στόχους μας, δεν θα φύγει κιόλας. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Λέω ένα παράδειγμα για να αρχίσουμε να μιλάμε συγκεκριμένα, να δούμε τι περιλαμβάνουν αυτές. Δεν θέλω να αποφύγω καμία από τις ερωτήσεις. Μένουν μέχρι να φύγουν. Τι είπε? Αμάν. Λέω το γνωστό καλαμπούρι της δεκαετίας του 80, οι αμερικανικές βάσεις φεύγουν, μένουν μέχρι να φύγουν, που δεν φύγανε ποτέ. Έτσι θα γίνει και με τον έμφυα. Έτσι λες εσύ, Τάσο. Γιατί είναι το μόνο εισπρακτικό, ο μόνος εισπρακτικός μηχανισμός. Αλλά εγώ λέω το εξής. Ο κ. Τσίπρας πρόσφατα σε μια δήλωση που έκανε στο Reuters είπε ότι υπάρχουν σε 4 μέτωπα χοντρές πολιτικές διαφωνίες, αγεφύρωτο χάσμα. Ασφαλιστικό, εργασιακά, ΦΠΑ, ιδιωτικοποίησης. Αυτά μας λέει η κυβέρνηση ότι πάνε τον Ιούνιο. Τι μπορεί να γίνει μέχρι τον Ιούνιο και να υπάρξει προσέγγιση? Κάποια από τις δύο πλευρές πρέπει να μετακινηθεί. Τάσο, νομίζω οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν συμφωνήσει. Ναι, και εγώ αυτό. Καλά, να μας απαντήσει ο κύριος Σταθάκης. Ναι. Τι μπορεί να συμβεί μέχρι τον Ιούνιο και να γίνει μια αλλαγή σε αυτά τα θέματα που υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός? Καταρχήν, να δούμε για τον έμφυα ότι είναι έτσι όπως το είπαμε όλοι μας εδώ πέρα. Ο έμφυα είναι εδώ και δεν πρόκειται να φύγει. Τι να πούμε όλοι μας? Όχι, να το πούμε, γιατί όχι, το λέω, το έβαλα πολύ συγκεκριμένα το ερώτημα, ότι μίλησε για κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να τις πατήσουμε. Εδώ έχει πατηθεί η πρώτη ίσως κόκκινη γραμμή, που είναι ο έμφυα. Και όταν μιλάνε για έναν έντιμο αλλά σκληρό συμβιβασμό, είναι προφανές ότι μιλάνε για κάποια τέτοια ζητήματα. Εκτός από τον έμφυα, άλλο τι? Θα σας πω ποια είναι η διαμάχη. Να. Η διαμάχη αφορά, και αυτή είναι η κόκκινη γραμμή που η κυβέρνηση κρατάει και την κρατάει σωστά κατά τη γνώμη μου. Εμείς αρνούμαστε σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη διαπραγμάτευση επιπρόσθετα ηφαισιακά μέτρα. Αυτή είναι η υπέρτατη κόκκινη γραμμή. Επιπρόσθετα, το υπογραμμίζω. Επιπρόσθετα ηφαισιακά μέτρα. Είναι σαφής η διατύπωσή μου. Άρα αρνούμαστε οποιαδήποτε νέα δημοσιονομικά μέτρα ή μέτρα περικοπής μισθών, συντάξεων κλπ. Κλπ. Τα οποία θα προκαλέσουν ένα νέο κύκλο ύφεση της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, εμείς προτείνουμε και έχουμε συμφωνήσει σε 2 πράγματα. Πρώτον, έχουμε πετύχει τη μείωση του πλεονάσματος που καλείται η χώρα. Από τις 20 Φεβρουαρίου το έχετε πετύχει αυτό. Ωραία. Αλλά έχουμε μείνει στάσιμοι εκεί. Να μην το πω. Είναι ένα θετικό. Αυτά που συζητάμε τώρα, οι 7 ενότητες, έχουν 2 άξονες γύρω από τις οποίες δομούνται. Ο ένας είναι τα δημόσια οικονομικά, τα νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία κατά καιρούς έχουν προταθεί στη λίστα Βαρουφάκη, την οποία καλεστήκατε, και τα οποία πρόκειται να φέρουν νέα έσοδα με βάση τα χαρακτηριστικά που έχουμε προτείνει. Η πορεία των δημοσίων οικονομικών λοιπόν είναι ο ένας άξονας, και ο δεύτερος άξονας είναι φυσικά η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.